Μονοδρόμος είναι οι κινητοποιήσεις, αναφέρει το έργο το υπαλληλικό κέντρο της Πάτρας απέναντι στα νέα μέτρα που αναμένεται να δώσουν το τελειωτικό χτύπημα στην κοινωνία και τους εργαζόμενους. Απευθύνει προσκλητήριο ενότητας και αγώνα σε όλους τους εργαζόμενους, αυτοαπασχολούμενους, επιστήμονες, αγρότες, ανέργους, συνταξιούχους προς τις νέες και τους νέους για να δώσουν ένα δυναμικό αγωνιστικό παρόν την Τετάρτη 17 Μαΐου. Στις 10.30 το πρωί στη συγκέντρωση του Εργατικού Κέντρου της Πάτρας. Πρέπει να είμαστε όλοι εδώ, να εναντιωθούμε απέναντι σε όλα αυτά τα μέτρα τα οποία φέρνει το τέταρτο μνημόνιο, όπου θα είναι πλέον η οριστική ταφόπλακα του κοινωνικού κράτους για την υγεία, για την παιδεία, για την κοινωνική ασφάλιση, γιατί είδαμε ότι η κυβέρνηση ευλαβικά τήρησε το τρίτο μνημόνιο και έρχεται να αποτελειώσει ό,τι έχει απομείνει. Κατηγορούν την συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ πως τήρει με θρησκευτική ευλάβεια την πολιτική ύφεση, υπογράφοντας το τέταρτο μνημόνιο, ενώ η ίδια υπέγραψε και το τρίτο. Η κυβέρνηση που εκλέχθηκε λέγοντας ψέματα στον ελληνικό λαό πως θα έσκιζε τα μνημόνια. Εμείς λέμε όχι στις νέες μνημονιακές δεσμεύσεις που φέρνουν απελευθέρωση των ομαδικών απολύσεων, στις περικοπές και στις κύριες επικουρικές συντάξεις, στη νέα φοροεπιδρομή, στα εισοδήματα μισθωτών και συνταξιούχων και φυσικά λέμε όχι στο άνοιγμα των καταστημάτων της Κυριακής. Είμαστε πάγια κάθετοι σε καμία Κυριακή να είναι ανοιχτά τα καταστήματα, να μην είναι ανοιχτά τα καταστήματα. Δεν δεχόμαστε καμία Κυριακή ανοιχτά, ούτε 8, ούτε 32, ούτε 52 και φυσικά δεν αποδεχόμαστε αυτές τις λευκές, μοβ, κίτρινες νύχτες που γίνονται τα διάφορα, οι διάφορες εκδηλώσεις από τις πολυεθνικές εταιρείες.